Και πάμε και στο τελευταίο ερώτημα, το οποίο έχει επιπλοκές. Λέει, έστω ότι το de uv, η απόσταση των δύο φύλων και τη μέγιστη απόσταση, ότι είναι 2r για κάποιον φυσικό r μεγαλύτερο του 1. Να δείξω ότι υπάρχει μοναδική κορυφή σε στο ταφ. Στο ταφ όμως, σε όλο το δέντρο δηλαδή, για την οποία ισχύει ότι ο d σε χ είναι μικρότερο του r για κάθε κορυφή χ. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι να φτιάξουμε κανένα σχήμα να ξέρουμε περίπου τι μας γίνεται, ότι η απόσταση των δύο φύλων, αυτή η μέγιστη απόσταση, πρέπει να είναι άρτια. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιεί άρτιο πλήθος ακμών. Τώρα χάνει παραδείγματος, έβαλα εδώ πέρα ότι έχει 6, όπως παρατηρείς, και το R δηλαδή το έχω βάλει να είναι ίσο με το 3, ούτως ώστε το DUV να είναι ίσο με το 2 επί R, δηλαδή 2 επί 3, δηλαδή 6. Αυτά χάρη παραδείγματος, δεν έχουμε περάσει καθόλου ακόμα στην απόδειξη. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι υπάρχει μία κορυφή σε στο ταφ, για την οποία ισχύει ότι η απόσταση αυτή της κορυφής είναι μικρότερη ή ίση του R για κάθε κορυφή χ. Τώρα, ποια θα είναι αυτή η κορυφή? Όπως είναι και λογικό, θα πρέπει στην κορυφή αυτή της σε η απόστασή της να είναι μικρότερη είτε ίση του 3, συνονιθήκαμε. Άρα λοιπόν είναι λογικό αυτή η κορυφή να είναι η κεντρική κορυφή του μονοπατιού. Θέλω να παρατηρήσεις ότι θεωρώντας ως σε την κεντρική κορυφή του μονοπατιού, τότε αυτή πρώτα απ' όλα απέχει από οποιαδήποτε κορυφή του μονοπατιού, έτσι το πολύ 3. Εντάξει. Άρα λοιπόν αυτό να το καταγράψουμε, γιατί είναι σημαντικό σημείο του συλλογισμού, δηλαδή ότι εντοπίσαμε ποια είναι αυτή η κορυφή. Οπότε λοιπόν η κορυφή σε, γράφουμε τυπικά στην απάντησή μας, είναι η κεντρική κορυφή του μονοπατιού, έτσι. Η κεντρική κορυφή του μονοπατιού. Και μάλιστα εδώ πέρα, να του κάνεις και κανένα σχήμα πάντα, δεν είναι άσχημο. Ωραία. Τώρα, εδώ έχουμε δύο πράγματα να ισχυριστούμε. Το ένα πράγμα είναι ότι πράγματι, έτσι, η κορυφή χ, η κορυφή, συγγνώμη, σε, απέχει το πολύ r από κάθε κορυφή του μονοπατιού. Από κάθε κορυφή του μονοπατιού. Και εδώ μπορείς να γίνεις και πιο επεξηματικός, δηλαδή να πεις ότι αν είναι μια κορυφή η οποία βρίσκεται στο μέρος του μονοπατιού, το οποίο είναι μεταξύ της κορυφής U και της κορυφής C, έτσι, τότε αυτή η απόσταση θα είναι το πολύ R, προφανώς, δηλαδή αν είναι αυτή η κορυφή για παράδειγμα, εντάξει, τότε η απόστασή της είναι 1 από τις σε. Η απόσταση αυτή είναι 2, η απόσταση αυτή είναι 3. Συνεπώς ισχύει το ζητούμενο. Και αντίστοιχα τελείως, η απόσταση μιας κορυφής από το V ως το σε θα είναι πάλι ότι το DVSE είναι μικρότερο ίσο του R. Εντάξει, δηλαδή στην ουσία να έχουμε καλύψει ότι όλες οι κορυφές του μονοπατιού έχουν αυτή την ιδιότητα. Τώρα, και μόνο αυτό να γράψεις να ξέρεις παίρνεις μονάδες, αλλά η εκφώνηση μας λέει ότι αυτό ισχύει για οποιαδήποτε κορυφή του δέντρου. Δηλαδή το δέντρο κατά τα άλλα ενδέχεται να έχει και άλλες κορυφές. Εντάξει. Αλλά πρέπει η απόσταση του σε προς οποιαδήποτε αυτή την κορυφή να είναι το πολύ R. Συνεπώς εδώ θα είμαστε λίγο πιο, αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι αν θεωρήσουμε ότι έχουμε μια κορυφή χ, αν η κορυφή χ είναι εκτός του μονοπατιού, τότε θα πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα άτοπο, εντάξει. Και για να δούμε τώρα πώς θα οδηγηθούμε στο άτοπο αυτό. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε την κορυφή χ να είναι αυτή εδώ. Αυτή η κορυφή χ αναγκαστικά θα έχει ένα μονοπάτι που θα οδηγεί σε μια κορυφή του μονοπατιού. Εντάξει. Έχει ένα μονοπάτι, γράφω, που τη συνδέει την κορυφή χ με το μονοπάτι, επειδή είναι δέντρο, έτσι. Που τη συνδέει με κορυφή του μονοπατιού. Με κορυφή του μονοπατιού. Τώρα, έχουμε και λέμε ότι αυτή η κορυφή την έχουμε βαφτίσει, όπως βλέπεις και στο σχήμα την έχω πει ότι είναι η ψη. Τώρα, αν υποθέσουμε, εδώ κάνω μια υπόθεση και λέω ότι η ψη είναι στο κομμάτι του μονοπατιού, η οποία είναι U, είναι μεταξύ δηλαδή της U και της C. Αυτό το γράφουμε, αν είναι μεταξύ U και C. Αν είναι λοιπόν μεταξύ της U και της C, τότε έχουμε... Εδώ τώρα θα ακολουθήσει μια μικρή απόδειξη με άτοπο, εντάξει, ότι έστω ότι το D του σε κόμμα χ είναι μεγαλύτερο από το R. Ωραία. Αν είναι μεγαλύτερο το D του σε κόμμα χ από το R, δηλαδή υπάρχει ένα, φαντάσου να υπάρχει δηλαδή ένα μακρύ μονοπάτι που να φεύγει από τη σε και να πηγαίνει, δηλαδή φαντάσου να πήγαινε και άλλο πέρα-πέρα, καταλαβες, τότε ποια βλάβη θα δημιουργούταν με την υπόθεση ότι το U, V είναι μέγιστο μονοπάτι, καταλαβες. Έστω λοιπόν ότι το D του σε κόμμα χ είναι μεγαλύτερο από το R, προκειμένου να κάνουμε απόδειξη με άτοπο, τότε θα είχαμε το εξής, ότι το D του χ, σε συν το D του σε, β
Έτσι. Θα είναι ίσο, μάλλον θα είναι μεγαλύτερο, επειδή θα χρησιμοποιήσω την ανισότητά μου, από το R, ενώ το D σε V ξέρω ότι είναι R. Εντάξει. Άρα λοιπόν ότι είναι ίσο με το 2R. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το μονοπάτι U, V δεν είναι μέγιστο. Γιατί? Γιατί βρήκα ένα μεγαλύτερο μονοπάτι, το οποίο είναι μεταξύ των κορυφών Χ και Β. Καταλαβες. Άτοπο λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι δεν ισχύει αυτός ο συλλογισμός, άρα αυτομάτως έπεται ότι το D του C, Χ είναι μικρότερο ή ίσο του R. Τώρα, αν θέλω να είμαι πολύ τυπικός, θα γράψω και ένα σχόλιο για την υπόθεση που έγραψα, ότι συμμετρικά ισχύει το ίδιο, έτσι, συμμετρικά ισχύει το ίδιο αν η Χ, αν η Ψ μάλλον, είναι στο μονοπάτι μεταξύ της Β και της Σ αυτή τη φορά. Εντάξει. Αυτά λοιπόν σχετικά με αυτή την απόδειξη, η οποία ξαναλέω ότι είναι από τα πολύ δύσκολα θέματα του συγκεκριμένου διαγωνίσματος.